Διανύοντας, αγαπητοί μου αδελφοί, την χαρμόσυνη αναστάσιμη περίοδο της Εκκλησίας μας, τελέσαμε για άλλη μια φορά υπό ειδικές συνθήκες τούτη τη Θεία Λειτουργία, αυτή την Κυριακή, την αφιερωμένη στις μυροφόρες γυναίκες που πρώτες αντίκρισαν το κενό μνημείο και στους μαθητές που τόλμησαν και αιτήσαν το σώμα του Ιησού από τον Πιλάτο. Και τους είπε ο άγγελος τις μαθήτριες, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Η ευαγγελική περικοπή με εκπληκτική λιτότητα αλλά και απόλυτη ακρίβεια διασώζει αυτή την εμπειρία που έζησαν και βίωσαν οι μαθήτριες, οι μυροφόρες, εκείνο το πρωινό του Σαββάτου. Βρέθηκαν μπροστά στο κενό μνημείο. Τις είχε απασχολήσει ποιος θα αποκυλήσει τον λίθο. Γνώριζαν ότι αυτό θα ήταν αδύνατο από τις ίδιες. Εν τούτης πορευόντουσαν για να τελέσουν αυτά που έπρεπε στο νεκρό για αυτούς και για αυτές Ιησού. Βρέθηκαν όμως σε ένα κενό μνημείο. Και διασώζει η περικοπή αυτή που αναγνώσκεται και το βράδυ της Αναστάσεως από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ότι έφυγαν έντρομες και λέγει ότι σιώπησαν και φοβήθηκαν να πούν το τι βίωσαν και τι είδαν. Εν τούτης, την ίδια στιγμή, όπως σωστά ελέγχθη, στην Εκκλησία ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη, γιατί διασώθηκε αυτή που είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, η Ανάσταση του Χριστού, που κανείς δεν είδε με τα μάτια του, αλλά η Εκκλησία εμπιστεύεται και πιστεύει ακλόνητα μέσα στους αιώνες. Αυτή την πίστη της Εκκλησίας διέσωσαν και οι Ευαγγελιστές. Αυτή την πίστη της Εκκλησίας διέσωσαν οι μάρτυρες. Αυτή την πίστη της Εκκλησίας διασώζουν οι πιστοί μέχρι και σήμερα. Και αυτή παραμένει η πίστη μας, τι κι αν είναι κενός ο ναός απ' τους πιστούς, τούτη την έκτακτη ανάγκη που διανύουμε και περίοδο, όμως ο Αναστάς Χριστός είναι εδώ. Και πάνω στην Αγία Τράπεζα κάθε φορά έχουμε την συντέλεση του μυστηρίου των μυστηρίων και θα είναι έτσι και θα συνεχίσει αυτό το μυστήριο, γιατί έρχεται όπου να είναι η ώρα που και πάλι οι πιστοί όλοι μαζί θα μαρτυρήσουμε και θα ψάλουμε την Ανάσταση του Χριστού. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτό. Είδε λοιπόν και ειδού είναι ο τόπος εδώ που θα συνεχίσει να τελείται το μυστήριο, γιατί θα έρθει και πάλι η ώρα για να ξαναβρούμε αυτό που χάσαμε. Πολλοί βέβαια στάθηκαν κριτικά απέναντι στην ποιμένουσα Εκκλησία. Όχι. Δεν ήταν και δεν είναι υποχώρηση. Είναι μια άκρα περιχώρηση, μια άκρα οικονομία και μια απόλυτη υπευθυνότητα. Με λύπη μου θα πω μια μαρτυρία που είδα εχθές σε μεταφρασμένο κείμενο από τα ρωσικά. Εκεί στην Ακαδημία της Μόσχας, που στεγάζεται σε ένα περίφημο μοναστήρι που έχουμε επανειλημμένα επισκεφθεί, του Αγίου Σεργίου, οι πιστοί πίεσαν, σχεδόν εξανάγκασαν να ανοίξουν οι πόρτες του ναού, να ανοίξουν οι θύρες του μοναστηριού. Και ενώ οι φοιτητές και όλη η Ακαδημία είχε ξεκινήσει μια, όπως λέγεται, καραντίνα, εν τούτης, ο ηγούμενος πιεζόμενος από πιστούς που δεν ήθελαν να πιστέψουν πως αυτό θα ήταν το καλύτερο, άνοιξε τις θύρες, έκαναν τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος με όσους πιστούς ήθελαν να είναι παρόντες, ενώ άλλοι συγκρατήθηκαν στα σπίτια τους. Όμως το αποτέλεσμα υπήρξε τραγικό. Και ο ηγούμενος, επίσκοπος και αυτός, και ο υπεύθυνος της Ακαδημίας, επίσκοπος και αυτός, εισθένησαν. Και περιγράφει ο επίσκοπος της Ακαδημίας τις τραγικές στιγμές που έζησε αυτός, ο συλλειτουργός του ιερέας και ο διάκονος του. Στιγμές δύσκολες.
γιατί είναι άρρωστη όντως η κατάσταση και η περίπτωση του ανθρώπου που προσπαθεί να αναπνεύσει και δεν μπορεί, περιγράφει με τραγικά λόγια την εμπειρία του. Ισθένησαν πολλοί ιερείς από το μοναστήρι, μεγάλο μέρος των μοναχών και πολλοί πιστοί. Και ο ίδιος αναρωτιέται, κάναμε σωστά, ποιος τώρα θα διακονήσει? Και κάνει μεγάλη έκκληση, έστω λέγει και τώρα, μείνετε στα σπίτια σας, για να μείνουμε και να ζήσουμε κάποιοι που θα διακονήσουν τους αρρώστους και θα υπάρχουν και μετά να λειτουργούν για σας. Με αυτόν τον τραγικό τρόπο περιγράφει την εμπειρία, γιατί θέλησαν να ικανοποιήσουν το όντως δίκαιο, όπως φαίνεται από πρώτη άποψη, αίτημα των πιστών να ανοίξουν τις πόρτες. Δεν ήτανε, αδελφοί μου, και θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, απόφαση υποχώρησης της Εκκλησίας. Υπήρξε απόφαση υπεύθυνη της Εκκλησίας. Διότι αλίμονος αυτόν που δεν μπορούσε και δεν βλέπει ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό τον Γολγοθά που τον διανύουμε μέχρι τώρα με ευθύνη, ποιμαντική ευθύνη, για να συνεχίσουμε να έχουμε κοντά μας τους ιερείς, τους διακόνους μας, τους μοναχούς, τις μοναχές και όλους εσάς, ώστε να μπορούμε και πάλι να ψάλουμε όλοι μαζί το Χριστός Ανέστη, με υγεία σώματος αλλά και ψυχής. Γι' αυτό και επιμείναμε να ξεκινήσουμε πλέον, ακόμη και υπό όρους, να τελούμε μαζί το μυστήριο σε λίγο καιρό, ακριβώς για να διασώσουμε και την ψυχική υγεία των ανθρώπων και των πιστών. Γιατί θα χρειαστούμε και τώρα τις μυροφόρες που θα τολμήσουν να επανασυγκροτήσουν τις ενορίες, να ξαναανάβουν το μεγάλο έργο της προσφοράς και της θυσίας, όπως έκαναν και τόσοι άλλοι άνθρωποι αυτή την περίοδο, και να ξαναβρούμε αυτό που στερηθήκαμε, τη ζωή μέσα στην ενορία, μέσα στους ναούς μας, μέσα στα μοναστήρια μας. Να λοιπόν ότι εδώ είναι ο Χριστός μας, εδώ είναι η πίστη μας στην Ανάστασή Του, εδώ είναι η εμπιστοσύνη μας Αυτόν. Και όπως είπε ένας ηγούμενος εκεί στο Άγιον Όρος, στη Μονή Γρηγορίου, πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε και τα σχέδια του Θεού. Βεβαίως πολλές φορές υπάρχει μια υποψία ότι υπάρχουν και τα σχέδια των ανθρώπων, αλλά όταν πιστεύεις στο ζωντανό Θεό, τότε ξέρεις ότι η ζωή σου είναι στα δικά του χέρια. Όσο κρατάμε αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό τον ζωντανό, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Πρέπει όμως με σύνεση και διάκριση να επιμένουμε, με σύνεση και διάκριση να προχωρούμε και να συγκροτούμε πάντοτε η πιστή το σώμα του Χριστού, γιατί η κοινότητα είναι αυτή που διασώζει την πίστη της Αναστάσεως και τη σωτηρία μας, αδελφοί μου. Να γιατί παραμείναμε πιστοί όλο αυτόν τον καιρό σε αυτό που αποφασίσαμε να υπερασπιστούμε, τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και θα παραμείνουμε και παραμένουμε σώμα Χριστού και θα συγκροτηθεί και πάλι στο μυστήριο της ευχαριστίας. Δεν χάθηκε και δεν έπαψε να υπάρχει όσο τελεί το Θεία Λειτουργία. Απλώς θα έρθει πλέον να πάρει μέρος και το πλήρωμα της Εκκλησίας. Αυτό αναμένουμε με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη και ήθε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και την περίοδο που από αύριο ξεκινάει και που αλλάζουν μερικά πράγματα. Οι ναοί μας θα είναι πλέον ανοιχτοί όταν δεν θα τελείται σε αυτούς ακολουθία και θα είναι η πρώτη και πάλι επίσκεψη των πιστών σε αυτούς, που ο καθένας με το δικό του τρόπο θα προσκυνήσει, θα σταθεί ευλαβικά, θα ξανανιώσει αυτό που νιώθει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται στον οίκο του Θεού, και έτσι θα προετοιμαστούμε και εμείς ώστε σε δύο περίπου ή μάλλον ακριβώς εβδομάδες να μπορούμε να υποδεχθούμε τους πιστούς στους ναούς υπό τους όρους που θα τεθούν, συνεχίζοντας μια δύσκολη πορεία που όμως έχει να κάνει με τη ζωή ολοκλήρου του κόσμου, με τη ζωή του λαού μας, που όμως
πειθάρχησε, παρέμεινε ενωμένος και διασώζει αυτή τη στιγμή ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ας κρατήσουμε αυτό, αδελφοί μου. Όλοι συντρέξαμε και συμβάλαμε σε αυτό, από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο. Και θα δείτε ότι θα έρθει η στιγμή που θα νιώσουμε ακόμη πιο βαθιά μέσα μας πόσο ευλογία Θεού είναι η ενότητά μας ακόμη και στις πιο δύσκολες περιστάσεις. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Το κενό μνημείο, η πίστη της Εκκλησίας μας στην Ανάσταση, είναι ο θησαυρός μας, είναι η ζωή μας, είναι αυτό που μας διασώζει, ότι θα είμαστε κι εμείς κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών με τον Αναστάντα Χριστό.